στο θέμα τώρα των εργατών γης. Στο προσκήνιο το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτή η περίφημη συμφωνία της κυβέρνησης με την Αίγυπτο. Υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν αμφιβολίες, υπάρχουν ενστάσεις. Όχι μόνο από επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, αλλά και από μέλη της αντιπολίτευσης, συγκεκριμένα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέση για το θέμα πήρε και ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης, ο οποίος τι λέει, ότι η συμφωνία με την Αίγυπτο είναι καταδικασμένη και θα ισχύσει αυτό το οποίο έχει συμβεί βέβαια και με την περίπτωση της συμφωνίας με τον Μπαγκλαντές. Γραφειοκρατία, κατά κύριο λόγο, δεν αφήνει τα βασικά χωρία της συμφωνίας να εξελιχθούν και να ελοπίθουν. Πάμε στον κύριο Βαρδάκη να τον καλησπερίσω. Κύριε Βαρδάκη, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Αν και δεν είναι φρόνιμο, θέλω να βοηθήσω λίγο το έργο σας όσον αφορά το προηγούμενο θέμα, ένα δευτερόλεπτο, αν μου επιτρέπετε. Βέβαια, πάμε. Δεν είναι δυνατόν να μετακινηθεί κανείς γιατρός, γιατί σας κάνω αυτή την παρέμβαση, γιατί έχω και εγώ επίκαιρη ερώτηση τη Δευτέρα μαζί με τον Ανδρέα τον Ξανθό, ξεχωριστή ερώτηση για το χάλι του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, οπότε θα έχετε πολλή δουλειά την επόμενη εβδομάδα όσον αφορά αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Είναι δυνατόν κύριε Παναγιωτόπουλε να μετακινηθεί οποιοδήποτε γιατρός σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 12.000 εκκρεμή χειρουργία στο Βενιζέλιο και στο Πανεπιστημιακό? Τελεία, παύλα. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Λοιπόν, καταδικασμένη συμφωνία με την Αίγυπτο. Για ποιους λόγους? Ναι. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Επιτρέψτε μου πράγματι για να τα βάλουμε σε μια σειρά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ εν συντομία γιατί φτάσαμε σε αυτό το χάλι σήμερα να κινδυνεύει να χάσουμε εξαγώγημα προϊόντα, να κινδυνεύουμε να χάσουμε τη μισή ελαιοπαραγωγή. Γιατί η έλλειψη εργατών ξεκίνησε από τις αρχές του 2022. Κάτι που δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό. Γιατί έγινε αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε? Γιατί τα πράγματα είναι πολύ απλά. Το 2022 το κόστος ζωής ήταν πολύ αυξημένο, το ξέρετε καλύτερα από μένα, η ακρίβεια, φτηνότερο το μεροκάματο, γραφειοκρατία, αδιαφορία από πλευράς κράτους να θεσμοθετήσει, να νομοθετήσει για αυτά τα θέματα, με αποτέλεσμα χιλιάδες εργάτες να φύγουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να σας πω ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια, ακούστε, έφυγαν από την Ελλάδα περίπου 350.000 εργάτες γης. Καταλαβαίνετε το μέγεθος της καταστροφής. Δεύτερο στοιχείο, τα λέω εις συντομία, αλλά αξίζει να τα ακούσουν οι τηλεθεατές μας. Δεύτερο στοιχείο, λίγες μέρες μετά τις εκλογές του 19, θυμάστε, αφαιρέθηκε το ΆΜΚΑ από τους μετανάστες που ζούσαν στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δουλέψουν. Τρίτο στοιχείο, τον Ιούλιο του 2021 καταργήθηκαν τα άρθρα, συγκεκριμένα άρθρα 2 αν θυμάμαι καλά, του νόμου 43-84 που έδιναν το δικαίωμα νόμιμης απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα μεταναστών που βρισκόταν παράτυπα στη χώρα. Έδινε δηλαδή, κύριε Παναγιώτοπουλε, ένα κανονιστικό πλαίσιο. Μάλιστα. Αυτές λοιπόν τις αστοχίες των υπουργών, γιατί ήταν δύο τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, πληρώνουμε σήμερα και προσπαθούν δυστυχώς με προχειρότητα να χρυσώσουν το χάρτη. Αναφορικά με τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Αυτό ακριβώς. Για ποιους λόγους δεν θα τρέξει, καθώς αναφέρατε και στην παρέμβασή σας ότι θα γίνουμε στο ίδιο έργο θεατές με την αντίστοιχη συμφωνία με τον Μπαγκλαντέζο που πιλωτικά τρέχει αυτό το διάστημα, επιχειρείτε να τρέξει αυτό το διάστημα? Θα ρωτήσετε, δεν ξέρω αν έχετε άλλους καλεσμένους. Ακολουθεί ο κύριος Περογιαννάκης, εκεί ο εκπρόσωπος στην περιοχή σας, εκεί στην Έμπαρο. Ωραία, στην με τον κύριο Περογιαννάκη λοιπόν, ρωτήστε τον κύριο Περογιαννάκη, γιατί μετά από προτροπή και του κύριου Περογιαννάκη, του συνεταιρισμού της Εμπάρου, αλλά και του συνόλου, αν θέλετε, του συνεταιρισμού της χώρας, είχαμε καταθέσει 4-5 ερωτήσεις και 2 αναφορές και του συνεταιρισμού. Ρωτήστε λοιπόν με συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες δεν λήφθηκαν καν υπόψη. Γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Ρωτήστε λοιπόν τον κύριο Περογιαννάκη ότι αν από τη συμφωνία με τον Μπαγκλαντές είδαν έστω και ένα εργάτη, γιατί λοιπόν θα έχει την ίδια τύχη, κύριε Παναγιωτόπουλε, και η συγκεκριμένη συμφωνία που κυρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την Ελληνική Βουλή, και εννοώ την κύρωση συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου? Κύριε Παναγιωτόπουλε, ξέρετε πώς θα επιλέγετε το εργατικό δυναμικό? Από κάποια Αιγυπτιακή, ακούστε, Αιγυπτιακή κρατική υπηρεσία,
Αυτά που σας λέω αναφέρονται στη συμφωνία, είναι άρθρα του σχεδίου νόμου, τη χείρωση της συμφωνίας, η οποία δεν είναι δυνατόν προφανώς μια αιγυπτιακή κρατική υπηρεσία να γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας της κτηνοτροφίας. Η γραφειοκρατία είναι τέτοια που και αργά θα φτάσουν, εάν φτάσουν ποτέ, Αιγύπτιοι εργάτες και δεν θα λύσουν σε καμία περίπτωση το πρόβλημα. Τι θα μπορούσε να γίνει, να πω, ή τι πρέπει να γίνει έστω και στο παραένα, κύριε Βαρδάκη, να μπούμε σε αυτό, στο διατάφτα. Κύριε Παναγιώτοπουλε, θα σας πω και 2-3 άλλα σημεία που έχουν αξία. Να τα ακούσετε, να δείτε γιατί λέω ότι δεν θα έχει επιτυχεί αυτή η συμφωνία. Ακούστε, τα έξοδα άφιξη αναχώρηση των εργατών θα καταβάλλονται από τον εργοδότη, δηλαδή από τον αγρότη που θα κάνει τη μετάκριση των εργαζομένων. Πέστε μου τώρα, θα αναλάβει οποιοσδήποτε ένα ρίσκο να πληρώσει 2.000 και 3.000 ευρώ για να έρθουν 2-3-4 εργάτες οι οποίοι δεν θα κάνουν τη δουλειά του. Και το κυριότερο, κύριε Παναγιώτοπουλε, ακούστε, ξέρετε πολύ καλά ότι στη χώρα μας και ειδικά στην Κρήτη έχουμε πολυτεμαχισμένο κλήρο. Άρα οι ιδιοκτησίες είναι μικρές και οι ιδιοκτήτες, οι εργοδότες πολλοί. Ξέρετε ότι προβλέπει συμφωνία ότι οι εργάτες που θα έρθουν από την Αίγυπτο δεν μπορούν να δουλέψουν στο δεύτερο εργοδότη, αλλά παρά μόνο σε αυτό που θα κάνει τη μετάκριση. Μάλιστα. Και λέω εγώ τώρα, θα πληρώσει ένας. Ακούστε πόσο. Ολοκληρώστε, κύριε Βαρδάκη, ναι. Ναι, ολοκληρώνω. Θα πληρώσει ένας αγρότης, ένα εργάτη να έρθει 5 μέρες για 3-4.000 ευρώ, ο οποίος πρέπει να φύγει μετά, γιατί δεν μπορεί να δουλέψει σε άλλο εργοδότη. Αυτά είναι τα αγκάθια, μάλιστα, αυτά τα προβλήματα. Και το άλλο, κύριε, και το τελευταίο και κλείνω με αυτό, κύριε Παναγιώτοπουλε, είναι ότι για τους περιβόητους 5.000. Προχθές μιλούσα με κάποιους ανθρώπους στην Πέλα. Ξέρετε, η Πέλα πόσους εργάτες θέλει ανά μήνα, περίπου στις 7.000 με 8.000. Άρα οι 5.000 που απέστε ότι έρχονται από την Αίγυπτο δεν καλύπτουν ούτε μισό νομό της χώρας. Καταλάβατε. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Σας. Η επίσημη θέση βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ και του βουλευτή Ηρακλείου.